Δεν έχουν τέλος οι περιπέτειες του χαλουμιού. Τυροκόμοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την περιβόητη σκόνη γάλακτος για την παραγωγή χαλουμιών παρά τις αυστηρές προδιαγραφές του ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σε 4 από τα 28 δείγματα που λήφθηκαν σε έλεγχο από το Υπουργείο Εμπορίου, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του κρατικού χημείου δείχνουν εκ πρώτης όψεως παρεκκλήσεις της ποσοστώσης γάλακτος. Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Γεωργίας, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Καδής ήταν εξάλλου ιδιαίτερα έντονος κατά των τυροκόμων, καταγγέλλοντας ότι αγοράζουν γάλα από τους κτηνοτρόφους σε χαμηλότερη τιμή από ό,τι το κόστος παραγωγής. Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, έκανε λόγο για πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου κτηνοτροφικές μονάδες να κλείσουν. Οι εγωπροβατοτρόφοι έχουν ένα κόστος παραγωγής ανά λίτρο πέραν του κοντά στο 1,5 ευρώ και το γάλα πωλείται αυτή τη στιγμή 1,20. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Είναι κοινό μυστικό ότι οι τιμές καθορίζονται από τα τυροκομεία. Και ένα άλλο παράδοξο είναι ότι ενώ όλα τα τυριά της Ευρώπης κρατούν την ανιούσα ως προς τις τιμές πώλησής τους, το χαλούμι διατηρείται στα ίδια επίπεδα, για να μην πω ότι έχουμε δει και περιπτώσεις όπου έχουν πέσει οι τιμές. Η απουσία ελέγχων τα προηγούμενα χρόνια από τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση ότι το προϊόν παράγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές, άφησε άπλητο φως ασυδοσία σε συγκεκριμένα οικονομικά και άλλα συμφέροντα. Τα Υπουργεία Γεωργίας και Εμπορίου βρίσκονται σε στάδιο προεργασίας για ενιαίο τρόπο ελέγχου όλου του φάσματος της παραγωγικής αλυσίδας του χαλουμιού μέσω ενός διεθνώς καταξιωμένου οργανισμού. Σημειώνεται ότι αύριο έξω από το Προεδρικό, οι εγωπροβατοτρόφοι με τη στήριξη των αγροτικών οργανώσεων θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση διαμαρτυρίας, απαιτώντας την έναρξη παρασκευής του χαλουμιού προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και τη λήψη άμεσων αποτελεσματικών μέτρων για τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στα έξοδα παραγωγής.